αφήσαμε το γραφικό Free, πρωτεύουσα και λιμάνι της Κάσου, για να ανέβουμε στο μικρό οροπέδιο του Πρίνωνα, στην περιοχή Σκάφη. Εδώ πέρα υπάρχουν και λειτουργούν ακόμα κάποια από τα αποκαλούμενα μητάτα των βοσκών. Τι είναι αυτά? Αυτοσχέδια ακτίσματα, τα οποία οι βοσκοί χρησιμοποιούσαν κυρίως στο παρελθόν ως προσωρινές κατοικίες ή τυροκομεία. Λένε πως είναι προνόμιο, γευστικό προνόμιο, να δοκιμάσεις τυρί μέσα σε μητά του βοσκού. Και αυτό θα κάνω κι εγώ τώρα. Θα πάω να δω αν ισχύει. Περιμένει ο Γιώργος, με τον οποίο θα φτιάξουμε παραδοσιακό κασιώτικο τυρί μέσα στο μητάτο. Κύριε Γιώργο, έφτασα! Καλώς ήρθατε! Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσείς? Καλά, είμαι ο Τζερόμ. Είστε μόνος σας εδώ? Με το γιο μου. Πού είναι ο γιος, κρύβεται? Έλα, Γιάννη! Καλώς ήρθατε! Πού είσαι, Γιάννη μου, τι γίνεται? Καλά, εσύ? Μετά το χωρίς Γιάννη. Προκοπή δεν κάνει, φυσικά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Και εμείς που ήρθατε. Τυρί έχουμε ή θα το φτιάξουμε τώρα? Έχουμε και φτιάχνουμε. Ωραία, τι θα το φτιάξουμε ή θα δοκιμάσω λίγο να δω πώς είναι για να αυτό το. Θα το φτιάξουμε και θα δοκιμάσεις όλες. Είστε φανταστικοί. Πάμε. Φύγαμε. Πάμε. Ψωμί έχει? Εννοείται. Έχει και ψωμί. Ψωμί δεν έχει. Λοιπόν, εδώ φτιάχνουμε το τυρί. Εδώ. Εδώ ξεκινήσαμε, αλλά τώρα το συνεχίζουμε μαζί. Ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε? Ωραία, τώρα θα βάλουμε το γάλα μέσα στο καζάνι. Μετά θα το βράσουμε σε κάποιους βαθμούς, θα το βάλουμε την πιτιά, θα το κόψουμε και θα γίνει το τυρί. Ωραία. Οπότε πάμε να βγάλουμε το άλλο μέσα εκεί. Κάτσε εδώ πώς το βάζεις. Έτσι. Ναι. Και κρατάς τη δρύλα. Η δρύλα τι είναι? Το καϊμάκι. Η τσίπα. Η πέτσα. Πες την όπως θέλεις. Εντάξει, για να συνεννοούμαστε γι' αυτό. Ναι. Καλά, ρε Τζερόμ. Έτοιμος τυροκόμησης, ε. Σιγά-σιγά. Πρέπει μια χωρίς για να πέσει να το μαζέψουμε. Ωραία. Έχει άλλη. Πρέπει να κάνεις ψαράς. Αν δεν χαλάσεις, δεν μαθαίνεις. Ποιο είναι το επόμενο κομμάτι? Εγώ ξεκινάω να κάνω το βούτυρο από εδώ. Ναι. Και ο πατέρας μου ξεκινάει να βάζει την αναθέρμανση για να πάρει την πιτιά. Ταράλις. Ναι. Α, θα το ταράξετε. Αυτό είναι ο ταράλις που ταράσουμε το γάλα. Ταράσετε... Μπράβο. Βάλα καφέ, εσύ λίγο ζερό, αλλά... Ρεύμα έχουμε εδώ πέρα, να σου ήταν φως. Όχι, καθόλου. Δεν έχουμε ρεύμα. Δεν έχει. Ό,τι κάνουμε εδώ με το φως της μέρας, ε. Έχετε βάλει κάτι άλλο μέσα για να γίνει δουλειά, για όχι. Να φύξει? Όχι, αυτό είναι μόνο. Σε λίγο θα το βάλω. Τι είναι αυτό που θα βάλετε σε λίγο? Την πιτιά, την αστέρα. Πάντα βοσκός ήσασταν? Πάντα βοσκός. Ωραία δουλειά αυτή. Άμα σ' αρέσει μια δουλειά να κάνεις, ναι. Σε ευχαριστεί. Άμα δεν σ' αρέσει και πιένεις με το ζόρι, αλλά δεν είναι εύκολη δουλειά από ό,τι βλέπω. Όχι. Καθόλου. Χειμώνα, καλοκαίρι, 300, πόσες έχει ο χρόνος, 365. Ναι. Μέρες ο χρόνος, πρέπει να είσαι πίσω από τα ζώα. Μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Τι ώρα ξυπνάτε? Αναλόγως στις εποχές. Ωραία. Άνοιξη μπαίνει τώρα. Τώρα άνοιξη, εγώ 3 η ώρα είμαι πάνω. 3 η ώρα. Στα... Αρκά, δεν είναι το μεσημέρι, 3 η ώρα να είσαι πάνω? Όχι το μεσημέρι. 3 η ώρα πότε? Το πρωί. Εφιάλτες βλέπεις, Γιώργο μου. 3 η ώρα. Ποιος είναι 3 η ώρα, αυτό? Ή θα λες τις ειδήσεις. Όταν παλιά ερχόμαστε με τα γαϊδούρια, ναι. Φεύγαμε 2 η ώρα, 1 η ώρα. Ερχόμαστε εδώ. Έχετε προλάβει την εποχή με τα γαϊδούρια? Και άρωτρο και τα πάντα. Ό,τι είχαν οι παλιοί, τα έφτασα. Ναι. Τώρα αυτά εσβήσανε. Εσύ να σ' αρέσει αυτή τη δουλειά? Κοίταξε, για να την κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να σ' αρέσει. Διαφορετικά ναι. Δεν την κάνεις. Δεν την κάνεις με τίποτα. Εσύ δηλαδή είδες κάτι από τον μπαμπά και σ' άρεσε? Εγώ μεγάλωσα μέσα σε αυτά. Όχι, δεν μου έβαλε ποτέ να κάνω κάτι. Μεγάλωσα μέσα σε αυτά, μου άρεσε, τη συνεχίζω. Προσπαθώ να την εξελίξω λίγο περισσότερο από τον πατέρα μου. Κατά διαστήματα γίνεται αυτό. Σίγουρα για να εξελιχθείς πρέπει να χάσεις την παράδοση. Ναι. Εγώ δεν θέλω να χάσω την παράδοση.
πρέπει να έχουμε μια χρυσή τομή σε αυτό. Να βασιστείς πάνω στην παράδοση. Ναι, ναι. Να βασιστώ πάνω στο, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Εδώ, φίλοι λίγο. Να σε ένα βαθμό θα βάλουμε την αστέρα. Έλα! Μουσαφύρης. Καλώς το. Καλώς το. Χίλια καλώς στα σύμβρα μου. Χίλια τυριά. Καλό να αρτείτε. Ήρθα άνθρωπος. Επέναμε για τον Ατσί και φέραν τους μικρούς να σας ζουν. Έλα. Γεια σας. Πώς πάει το τυροκομιό? Α, τι να μπαίνει. Φτώχεια φέτος. Φτώχεια. Φτώχεια. Εσείς παιδιά είστε από την Κάσο. Ναι. Κασιώτης Βέρη δηλαδή, ε. Ναι. Αυτό το προβατάκι το φέρατε μαζί σας? Όχι. Όχι, δεν είναι παρέα σας. Ωραία. Αυτό είναι μάροπο. Τι είναι? Μάροπο. Δηλαδή? Ενός χρονού. Α, μάροπο. Αυτό τι γλώσσα είναι? Κασιώτη γυποσύστηση. Έχετε διαφορετική γλώσσα εδώ πέρα, Βοσκή. Μάλιστα. Για να ακούσουμε τη Μαντινάδα. Χίλια καλωσορίζετε σήμερα στα βουνά μας να μάθετε πώς φτιάχνουμε τα τυροκομικά μας. Πάντοτε στα μητάτα μας καλό δεχτείνει ξένοι. Τη σκάζω πρωτοβοσκός, γεια σας, περιμένει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε και εσύ, Φιλίππο. Την τέχνη του τυροκομιού την έχει ξεσχολήσει και είναι ο πιο κατάλληλος να σας την εξηγήσει. Δρύλα, μυζήθρα και τυρί, καούλι και σιτάκα, αιώνες τώρα κάνουμε με στα παλιά μητάτα. Είναι ποιητές. Έλα, Μαρία. Την τέχνη των παλιών γνωστών στους νέους μεταφέρει. Με τα σπαστά του βρίσκεται χειμώνα καλοκαίρι. Μπράβο! Μπράβο και σε σένα! Είστε φανταστικοί! Εσείς ξέρετε καμία να μου πείτε? Ευχαριστούμε στους Ζερόμ που ήρθες να μας θυμίσεις. Ναι. Και στα μητάδα των βοσκών βίντεο να γυρίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καπετάνιος. Δηλαδή? Στον ελεύθερο χρόνο. Στον ελεύθερο χρόνο είστε βοσκός και καπετάνιος. Καπετάνιος στον ελεύθερο χρόνο και στο κανονικά βοσκός. Άρα είναι χόμπι αυτό. Όχι, γιατί δουλειά μου η κανονική είναι αυτή. Καταφεύγω καμιά φορά και πάω στα καράβια. Πώς είναι η ζωή στα καράβια? Όσο πάει τη δυσκολία. Χειροτερεύει. Τι τη χειροτερεύει τη ζωή? Πράγματα που είναι ξένα στη δουλειά του ναυτικού. Δεν έχει καμιά δουλειά με εμάς οι πειρατές, η Ερυθρά Θάλασσα, η Χούθη. Εμείς πάμε να βγάλουμε ένα μεροκάματο. Είμαστε ναυτεργάτες, δεν έχουμε καμιά δουλειά με την πολιτική. Ναι. Κι όμως θα αναγκαζόμαστε και θα τραβάμε όλα αυτά. Εγώ πέρασα από την Ερυθρά πριν 1,5 μήνα. Η καρδιά μας το ξέρει πώς πέρασα. Πώς αποφασίσατε να γίνετε καπετάνιος? Από ανάγκη. Εδώ πέρα στην Κάσο λένε ότι όλοι στους 10 ή 8 γίνονται καπεταναίοι. Μπαρκέρουν, άλλοι τα παρατάνε, άλλοι συνεχίζουν. Όλοι έχουν μπαρκάρει εδώ που, όλοι που βλέπεις εδώ γύρω-γύρω. Ναι. Έχουν μπαρκάρει. Άλλοι κάτσανε στα καράβια, άλλοι πήγαν στην Αμερική. Το μόνο κοινό για όλους είναι ότι κάποια στιγμή ξαναγυρίζουν εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για εμείς σας ευχαριστούμε. Για όλα τα ωραία. Τώρα εγώ λεξικό κασιώτικο πού θα βρω? Δεν έχει. Δεν έχει. Από στόμα σε στόμα. Ζωντανό λεξικό υπάρχει μου. Ζωντανό λεξικό. Άρα ερχόμαστε εδώ και όταν συναντιόμαστε τι λέμε, χίλια τυριά. Χίλια τυριά. Λες χίλια τυριά στον έναν και τι σου λέει ο άλλος? Εκείνος μου απαντά χίλια γη να σου βοηθού. Χίλια? Χίλια γη να σου βοηθού. Α, άρα είναι ανταλλακτική οικονομία. Δίνεις εσύ τυριά, σου δίνει κι αυτός. Ευχές. Αυτό. 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 Πολύ ωραία. Γεια σας. Χαρικά. Γεια σας. Γεια σας. Εδώ πέρα τώρα. Το πιέζομαι, ναι. Να βγει ο τσίρος, ναι. Και μετά το βάζουμε στο τουπί. Και αυτό που βγαίνει από κάτω ξαναβάζουμε μέσα. Εντάξει. Το σφίγγεις και έρχεται και δένει. Και φεύγει ο τσίρος όμως. Σταθερό και κάτω. Ναι. Έτσι. Γύρω-γύρω. Εντάξει. Τελειώσαμε. Το βλέπεις. Φανταστικό. Τώρα το γυρνάμε και το βάζουμε με την άλλη μεριά. Έτοιμο. Μαγεία. Και μετά πόσο καιρό αυτό θα είναι έτοιμο? Το 1,5 μήνας θα είναι
Στεγνώ για να μπει στην άρμη. Εντάξει. Να φωνάξω από τώρα κόσμο. Έλα, κόσμε! Δεν είναι η ώρα. Λοιπόν, Τζερόμ, ναι. Αυτό είναι έτοιμο. Ναι. Θα το πάω λίγο μόνο σε άλμη. Ναι. Τι να το φας, είναι έτοιμο. Όπως θα γίνει αυτό που κάναμε, σε 1,5 μήνα. Είναι αυτό και σε 1,5 μήνα αυτό φτιάξαμε, ναι, ναι, έτσι. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ για όλα. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να μας ξανάρθεις. Και Γιώργο, πάρ' σε 1,5 μήνα να πάρω τα υπόλοιπα τυριά. Να έρθεις. Χάρηκα. Και εγώ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Πήρα το θησαυρό μου και έφυγα. Η κατακόσμων Ζερομήθρα.